Προτείνω να πάμε λίγο στο σπήλαιο, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, εκεί στο Ρέθυμνο, καθώς εκεί μας περιμένει ο κύριος Δημήτρης Παπαδάκης, ο οποίος είναι πρόεδρος κοινότητας σπηλίου στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Την καλησπέρα μας, πώς είστε? Καλησπέρα παιδιά, καλά, καλά, μια χαρά. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Ακούμε, σε ποιο σημείο βρίσκεστε και ακούμε αυτό το ξεχωριστό ήχο? Θα σου δώσω λίγο εικόνα. Είμαστε στην πλατεία του χωριού. Ναι. Στην κεντρική πλατεία, στην Κεφαλόβηση που λέμε εμείς στις Τυριανοί. Με τις 26 κρίνες που τρέχουν λεντεροκεφαλές, που τρέχουν συνέχεια νερό. 24 ώρες 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Σε σταθερή θερμοκρασία στους 13 βαθμούς. Για όσους δεν ξέρουν. Σταθερή θερμοκρασία. Χειμώνα καλοκαίρι. Χειμώνα καλοκαίρι, έτσι. Ξέρετε, αυτές οι ομορφιές και αυτή η δυναμική εκεί της περιοχής φέτος επιβεβαιώνεται και μέσα από τους επισκέπτες σε καθημερινή βάση. Να σας πω, μετά από τα 2 χρόνια της πανδημίας, που χάναμε τουλάχιστον 3 μήνες από τη σεζόν, φέτος ξεκινήσαμε πάρα πολύ νωρίς. Φανταστείτε, ανοίξαν τα ξενοδοχεία του χωριού και της περιοχής γενικότερα 5 του Μάρτη. Έχει ξεκινήσει από 5 του Μάρτιου, δηλαδή, ο τουρισμός στο σπήλι. Και γιατί ξεκινάει τόσο νωρίς? Γιατί το σπήλι δείχνεται για τα λουλούδια του, για τα σπάνια είδη λουλουδιών που βγαίνουν στο γιου στον κάπο, σε μια περιοχή πάνω από το σπήλι εδώ, στο βουνό. Και έρχονται επισκέπτες από όλο τον κόσμο για να παρακολουθήσουν τη σπάνια τουλίπα που βγαίνει στο γιου στον κάπο και πάρα πολλά είδη ορχιδέες και λουλούδια διάφορα, τέλος πάντων, που δεν τα συναντάς σχεδόν πουθενά σε όλο τον κόσμο. Το σπάνιο είδος είναι η τουλίπα μας, που βγαίνει στο γιου στον κάμπο, που δεν έχει παρατηρηθεί πουθενά αλλού σε όλο τον κόσμο, παρά μόνο εδώ. Οπότε και γι' αυτό ξεκινάει και η σεζόν πολύ πιο νωρίς, στο σπήλι και στην ευρύτερη περιοχή. Και φέτο το κερδίσαμε αυτό, μετά από 2 χρόνια, που δεν είχαμε τη δυνατότητα να είμαστε ανοιχτά. Φέτο το κερδίσαμε, ανοίξαμε πολύ νωρίς. Η σεζόν πάει καλά. Είναι καλά, δεν είναι τέλεια, δεν είναι αυτό που λέγανε ότι δεν θα έχουν που να βάλουμε τον κόσμο και αυτά, αλλά είναι καλή σεζόν γιατί έχουμε ανοίξει από νωρίς, έτσι. Πάει καλά όμως, πάει καλά η σεζόν, είναι μια χαρά. Επομένως, κύριε Παπαδάκη, είναι σημαντικό το ότι εκτός από τους επισκέπτες που έρχονται στην περιοχή γιατί την αγαπούν και θέλουν να τη γνωρίσουν, θα έχετε και φυσιολάτρες και ανθρώπους έτσι που ασχολούνται με τα φυτά, με τα λουλούδια, οπότε έχουν να δουν και κάτι ακόμα. Ενδείκνεται η περιοχή για φυσιολάτρες, για περιπατητές, για άνθρωπους που ξέρουν να ζουν στη φύση, έτσι. Το σπήλι φημίζεται για το κέντρο του, δηλαδή το σπήλι είναι στο κέντρο του Ρεθύμνου, το κέντρο της Κρήτης. Μπορείς να μείνεις άνετα στα καταλήματα του χωριού, έτσι, και να επισκεφτείς στα ίδια χιλιόμετρα πολλές περιοχές. Π.χ. την Αγιά Γαλήνη, τον Πλαγιά. Πολλά μέρη. Ένα σημείο που επισκέπτει ο κόσμος πάρα πολύ τώρα τελευταία, έτσι, είναι το φαράκι του Σπατσού, είναι το φαράκι του Κουρταλιώτη, που είναι ένα απίστευτο μέρος. Σωστά. Να το επισκεφτεί κανείς με τους καταράκτες και τα νερά. Έτσι, ένα απίστευτο μέρος, έτσι. Την παραλία του Πρέβελη, φυσικά, που υπάρχει σύνολο 4 μονοπάτια. Κύριε Παπαδάκη, είναι δεκάδες οι ομορφιές περιοχές και τα πλεονεκτήματα. Και από πίσω κρύβονται, υπάρχουν και άνθρωποι που επιθυμούν κατά κάποιο τρόπο να στηρίξουν αυτή την παράδοση και αυτές τις ομορφιές και αυτό το ξεχωριστό τόπο. Ωστόσο, υπάρχουν και προβλήματα. Και καλό θα ήταν να σταθούν οι αρμόδιοι πάνω από αυτά τα προβλήματα και αναφέρομαι στο ασθενοφόρο το πεπαλαιωμένο και αναφέρομαι σε μια σειρά θεμάτων που έχουν να κάνουν και με το κέντρο υγείας. Ζητάμε τουρισμό, αλλά δεν παρέχουμε τα βασικά. Ευχαριστώ πολύ για το βήμα που μου δίνετε να επισημάνω και να πω ότι το Κέντρο Υγείας Σπηλίου, έτσι, που εξυπηρετεί χειμώνα-καλοκαίρι πάνω από 15.000 κόσμο, έτσι, καλοκαίρι παραπάνω με τον τουρισμό, έχει ένα ασθενοφόρο που πραγματικά πολλές φορές οι οδηγοί του ασθενοφόρου, γιατί τυχαίνει σαν πρόεδρος χωρίς να μιλάω με τα παιδιά, είναι σε, τι να σας πω τώρα, σε απελπιστική κατάσταση. Πολλές φορές τους αφήνει στον δρόμο, δηλαδή. Πήραμε μια υπόσχεση από τον υπουργό, τον κύριο Πλεύρη, που επισκέφθηκε το Ρέθυμνο πριν 15 μέρες, ότι μέχρι τον Αύγουστο, 1 Αυγούστου, θα έρθει το καινούριο ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Σπηλίου. Ελπίζω και μέσα από την εκπομπή σας, το λέω και ελπίζω, να βγει αληθινή η δήλωσή του και η
αυτό που μας είπε τέλος πάντων, και να έρθει ασθενοφόρο τον Αύγουστο και να μπορεί να πάει σε μέρη που θα είναι και 4x4 από ό,τι μας είπε, να μπορεί να προσεγγίσει μέρη δύσκολα, δύσβατα της περιοχής και για ό,τι γίνει τέλος πάντων. Μάλιστα. Το άλλο θέμα είναι για το κέντρο υγείας. Ναι. Το κέντρο υγείας έχει υποστεί μια καθίζηση 2 χρόνια τώρα, 3 χρόνια, και το έχουμε πει πολλές φορές. Δεν έχουμε ανταπόκριση από κανέναν. Θέλω να το πω και μέσα από την εκπομπή σας και ευχαριστώ που μου δίνετε το βήμα αυτό. Έχει μια καθίζηση 2 με 5 πόντους από τη μια πλευρά. Έτσι. Και είναι εμφανή, πάρα πολύ εμφανή. Θα ήθελα και αυτό κάποια στιγμή, αν μας ακούει κάποιος αρμόδιος, να το δούμε. Να το αποκαταστήσουμε και να φτιάξουμε το κέντρο υγείας. Πραγματικά είναι ένα κόσμημα για την περιοχή. Έτσι. Γιατί ο τουρίστας που θα έρθει στην περιοχή, το πρώτο πράγμα που ρωτάει είναι τι του προσφέρεις. Όταν λοιπόν του λες ότι υπάρχει κέντρο υγείας και μπορεί να το επισκεφτεί ο Μηγέννη, το πάθει κάτι, τύπα ψήλο βέβαια, να μην πάθει τίποτα κανείς, είναι ένα κόσμημα για την περιοχή. Οπότε και εμείς πρέπει από την πλευρά μας να το προσέξουμε και να το στηρίξουμε. Μάλιστα. Όσο γίνεται. Είναι ένα πρόβλημα πολύ σοβαρό και πραγματικά πρέπει να δοθεί. Να σκέψουμε από πάνω, σωστά. Εγώ να πω βέβαια. Ναι. Έτσι, έτσι. Εγώ να επισημάνω βέβαια ότι η δημοτική αρχή του Δήμου μας, με το Δήμαρχο, τον πρωτεργάτη μας, τον Γιάννη τον Ταταράκη, έτσι, που ο άνθρωπος δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ για το καλό του Δήμου και για τις υπηρεσίες και για την ευκολία των επισκεπτών. Ωραία. Κάνουμε υπεράνθρωπες προσπάθειες για να κρατήσουμε αυτό τον τόπο όπως πρέπει να είναι, για να έρθει ο κάθε επισκέπτης και να περάσει καλά. Και να απολαύσει τον τόπο του. Μάλιστα. Να απολαύσει τον τόπο, βέβαια. Κύριε Παπαδάκη. Και να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ, βέβαια, ναι, και στον Περιφερειάρχη μας, που μας βοηθάει πάντα σε ό,τι και αν κάνουμε, σε ό,τι του ζητήσουμε. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, ας προβάλλουμε και λίγο και το θέμα του κέντρου υγείας. Ξέρετε, και η αυτοδιοίκηση έχει τη δική της δυναμική. Βλέπουμε καμιά φορά την κεντρική εξουσία, αλλά και οι Δήμοι και η αυτοδιοίκηση, πρώτος, δεύτερος βαθμός, μπορούν να κάνουν πράγματα. Αρκεί να το θέλουν. Ακριβώς. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Παπαδάκη, να συνεχίσετε το έργο σας. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ξέρετε ότι έχουμε δημιουργήσει ωραία σχέση με την περιοχή σας. Και να κλείσω. Βέβαια. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Εγώ να πω κάτι και να κλείσω, ότι φέτος στο Δήμο Αγίου Βασιλείου ευρύτερα και στο Σπήλι ειδικότερα γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις. Παρουσιάσεις βιβλίων, αφιερώματα σε μουσικούς καλλιτέχνες, όπως εμάς εδώ στο Σπήλι, το Θανάση Κορδαλό. Μάλιστα. Που αν ξέρει κάποιος στο Σπήλι, ένας λόγος είναι και ο Θανάσης Κορδαλός. Σωστά, έτσι, πολύ καλά κάνετε που το αναφέρετε. Το Γιάννη, το Μαρκογιαννάκη, έτσι. Οπότε να πούμε ότι έχουμε πολλές εκδηλώσεις φέτος. Ο Σύλλογος Γυναικών, Αθλητικός Όμιλος Σπηλίου, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, η Κοινότητα Σπηλίου. Σε συνεργασία κάνουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις και θα θέλαμε τον κόσμο να επισκεφτεί. Να βρεθούμε εκεί. Και να... Βέβαια. Και να τα πούμε. Λοιπόν, κύριε Παπαδάκη, καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις. Θα τα ξαναπούμε πάλι. Να είστε καλά, παιδιά. Εύχομαι καλές εκπομπές. Να είστε καλά. Χαρά μας.